πολύχρωμες, σύνθετες κυβερνήσεις, όλες όμως την ίδια στρατηγική. Το πώς θα καταργήσουν το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλειας. Πώς θα μειώσουν την εισφορά των μεγαλοργωτών και του κράτους από την ασφάλιση. Πώς θα προωθήσουν το σύστημα των τριών πυλώνων, της εθνικής σύνταξης, τα επαγγελματικά ταμεία, την ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα εκμεταλλευτούν τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης για ιδιωτικές επενδύσεις ως ατμομηχανή της αιματοβαμμένης ανάπτυξης σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Ψήφισαν κύρια νόμους όλες οι κυβερνήσεις αυτά τα 10 χρόνια, το 4051 του 12, το 4093 του 12, το 4387 του 16, όπου μείωσαν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, όπου έκλεισαν μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ., όπου μείωσαν την πρόνοια, τις γενικές παροχές και τόσα άλλα. Αυτή ήταν η στρατηγική όλων των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η πολιτική τους, ανεξάρτητα με τον τρόπο κάθε φορά που την εφαρμόζουν. Έχουν υπογράψει όλοι μνημόνια με τους λεγόμενους δανειστές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας έχουν αλυσοδεμένους για πολλές δεκαετίες με αντεργατικές και αντιασφαλιστικές πολιτικές. Στο πλευρό τους βέβαια έχουν και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, τις συμβασμένες ηγεσίες στη ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΗ, των Ομοσπονδιών, αλλά και τις Ομοσπονδίες των Οσταξιούχων, την ΑΓΕΣΕΣΕ και του Δικτύου, που με την απραξία τους όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα και έχουν μεθοδεύσει και απροσανατολίσουν και οδηγούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στην απογοήτευση. Ότι δεν γίνεται τίποτα. Ότι οι αγώνες έφαγαν τα ψωμιά τους και τάσα άλλα ιδεολογήματα για να μπορέσουν κάθε φορά να απογοητεύσουν και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Αντίπαλο δέος, συναδέλφες και συνάδελφοι, στη στρατηγική αυτή ήταν και παραμένει το ταξικό κίνημα, το κίνημα των συνταξιούχων με τη ΣΕΑ και τα πρωτοβάθμια σωματεία, όπου αντέδρασε αναδεικνύοντας τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και τον τρόπο που πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μόνο το 2018 πραγματοποιήσαμε 160 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Καταφέραμε μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις, παρά το σχεδιασμό τους, παρά την πολιτική και τα μνημόνια που είχαν υπογράψει, παρά τους νόμους που είχαν ψηφίσει, να καταφέρουμε, ενώ είχαν ψηφίσει το αφορολόγητο να μειωθεί στα 5.600 από 1η-1η του 20, καταφέραμε αυτό το πράγμα να βάλουμε φρένο και να παραμείνει το αφορολόγητο στα 8.656. Καταφέραμε, ενώ είχαν ψηφίσει, ότι η προσαποκή διαφορά θα ισχύσει από 1η-1η του 20, μέσα από τους αγώνες μας καταφέραμε, και λέω πάλι καταφέραμε, να μην υλοποιηθεί τουλάχιστον για 3 χρόνια, και έχει ψηφιστεί νόμος το 19, το 20 και το 21 από τον κρατικό προϋπολογισμό να μεταφερθούν χρήματα στον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης να μην έχει ελλείμματα, για να μπορέσουμε εμείς να παίρνουμε τις συντάξεις και να παίρνουμε και την προσωπική διαφορά. Καταφέραμε μέσα από τους αγώνες μας, έστω και προεκλογικά, να πάρουμε αυτό το λεγόμενο επίδομα παραμονές των εκλογών μετά το Πάσχα, τη λεγόμενη, όπως έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση, τη 13η σύνταξη. Καταφέραμε να πάρουμε πίσω χρήματα από αυτά που μας κράταν παράνομα από τις επικουρικές συντάξεις. Καταφέραμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα για την υγεία, τα οποία μας παρακρατούσαν παράνομα όλα αυτά τα χρόνια. Και τόσα άλλα ζητήματα τα καταφέραμε με τις αγώνες μας. Όχι, συνάδελφοι και συναδέλφισες, δεν τα πήραμε αυτά με δικαστήρια. Καμιά δικαστική απόφαση, όποι υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν έχει δώσει λεφτά στους συνταξιούχους. Και πρέπει αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους συνταξιούχοι. Ό,τι κερδίζουμε και ό,τι θα κερδίζουμε με αγώνες και όχι με τα δικαστήρια. Εξάλλου τις αποφάσεις και τη μείωση των συντάξεων και της υγείας τις παίρνουν, είναι πολιτικές, τις παίρνουν κυβερνήσεις, δεν τις παίρνουν τα δικαστήρια. Έτσι θέλουμε να μας δώσουν και πίσω με πολιτικές αποφάσεις όλα έτσι μας έχουν πάρει.